το σχολικό συγκρότημα του πρώτου ΕΠΑΛ συστεγάζονται 5 διαφορετικές σχολικές μονάδες. Είναι το Δημόσιο ΙΕΚ της Τρίπολης, είναι το πρώτο ΕΠΑΛ, το τρίτο ΕΠΑΛ, το σημερινό, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το Εργαστηριακό Κέντρο. Συνεχίζεται από την προηγούμενη Παρασκευή η κατάληψη στους χώρους του πρώτου ΕΠΑΛ. Όμως είναι στεγαζόμενα σχολεία και εκεί επηρεάζεται όλο το σχολικό συγκρότημα. Στο Δημόσιο ΙΕΚ της Τρίπολης αυτή τη στιγμή έχουμε 18 τμήματα. 2 είναι στο παράρτημα του Άστρου και τα 16 είναι εδώ στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχουμε δεσμευτικές ημερομηνίες, ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα, που πρέπει να προχωρήσουμε σε εξετάσεις εξαμήνου, τελικές εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου, να προχωρήσουμε συνέχεια σε έκδοση αποτελεσμάτων και 14 Δευτέρου θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το αερινό εξάμηνο. Ο κίνδυνος, και το λέω με βαθιά γνώση της κατάστασης, να χαθεί το εξάμηνο είναι μεγάλος. Δεν έχουμε δυνατότητα να δουλέψουμε μέσω WebEx, καθώς η δική μας εκπαιδευτική δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι αναπληρωτές ή ορομίστοι, η μόνιμη εκπαιδευτική, για να έχουν κωδικούς πρόσβασης στο school.gr. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ώρες, αν συνεχιστεί η κατάληψη, θα είναι δύσκολο να αναπληρωθούν. Το κάθε εξάμηνο κατάρτιση έχει 300 ώρες, αυτές αναλύονται σε 15 εβδομάδες μαθημάτων, και από εκεί και πέρα έχουμε τις τελικές εξετάσεις εξαμήνου. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το εξήγησα και στα παιδιά του πρώτου ΕΠΑΛ πώς ακριβώς λειτουργούμε. Δεν ξέρω αν το κατανόησαν πλήρως. Δεν έχουμε δυνατότητα να δουλέψουμε μέσω WebEx, τονίζω και πάλι. Και είναι πολύ δύσκολη η θέση μας. Από εκεί και πέρα, τα αιτήματα που διατυπώνουν, σεβαστά, μπορούν να τα δούνε, μπορούν να τα δει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Το θέμα των σχολικών υποδομών, των σχολικών κτηρίων, θα το θέσουμε αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, αν υπάρχουν παραλήψεις, ολιγορίες ή πώς έχουν προχωρήσει σχολική στέγη στο Δήμο Τρίπολης. Από εκεί και πέρα όμως το σχολείο πρέπει να ανοίξει. Απριόρι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη, δεν μπορεί να νομοποιηθεί ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ανοιχτό το σχολείο για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε. Και σας λέω, όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο όπου η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μια εποχή όπου προσπαθούμε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή για πολλούς, και αυτό όχι με λόγια αλλά με έργα. Σήμερα ήδη το πρωί στις 10 η ώρα έχει εισαχθεί στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται, από Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετονομάζονται σε ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, και από εκεί και πέρα οργανώνεται όλο το σύστημα με τα περίφημα κάμπους, τα οποία θα λειτουργήσουν σε χώρους όπου λειτουργούν σχολικές μονάδες επίπεδου 3, 4 και 5, δηλαδή επαγγελματικές σχολές, επαγγελματικά λύκεια και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Βλέπουμε λοιπόν συνολικά το θέμα και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τόσο την τοπική οικονομία όσο και την τοπική κοινωνία. Προσπαθούμε, και το έχουμε πετύχει αυτά τα χρόνια, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ να έχουν τα λιγότερα ποσοστά ανεργίας, τα παιδιά να σπουδάζουν εδώ στον τόπο τους, να παίρνουν ειδικότητες στοχευμένες που να έχουν ανταπόκριση στην τοπική αγορά εργασίας, και από εκεί και πέρα να βρουν μια δουλειά στον τόπο τους χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα οικογενειακούς προϋπολογισμούς και προγραμματισμούς. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Δυστυχώς, με αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, θα ανακοπεί αυτή η πορεία και είναι κρίμα, και το λέω και πάλι κρίμα, για παιδιά, για εργαζόμενους νέους και νέες, οι οποίοι θέλουν να πάρουν πιστοποίηση, θέλουν να τελειώσουν το εξάμηνο, θέλουν να ξεκινήσουν μια πρακτική άσκηση, καθώς είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν τη βεβαίωσή τους, να μην μπορούν να το ολοκληρώσουν. Σας λέω και πάλι, έχει πολλές συνέπειες και πολλές επιπτώσεις η συγκεκριμένη κατάληψη στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς είμαστε δίπλα στα παιδιά, βέβαια. Τα παιδιά είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού, δεν το συζητάμε. Αλλά όλα αυτά που κάνουν θα πρέπει να το σκεφτούν, να έχουν και δεύτερες σκέψεις για το πώς θα τελειώσει μια ιστορία η οποία ξεκίνησε. Πώς θα αναπληρωθούν οι ώρες μετά στο ΙΕΚ? Οι ώρες μπορούν να αναπληρωθούν με αύξηση του εβδομαδιαίου ορολογίου προγράμματος, αλλά και αυτό πάλι δεν χωράει σε εμάς. Αν συνεχιστεί αυτός ο τρόπος, θα δούμε, σας λέω, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο στα ΙΕΚ, όπως σας το λέω. Δεν σας έχουν πει κάτι αρμόδιες αρχές από το Υπουργείο, δεν έχετε κάποια ενημέρωση? Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε μέσω WebEx. Να πάμε ένα εξάμηνο πίσω, και το ένα εξάμηνο πίσω σημαίνει μία χρονιά πίσω. Άρα δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική? Δεν υπάρχει εναλλακτική όσον αφορά τη λειτουργία του ΙΕΚ, δυστυχώς. Δεν υπάρχει τηλεκατάρτιση, τηλεκπαίδευση, δεν υπάρχει ούτε σύγχρονη ούτε ασύγχρονη. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Μόνο διαζώσεις μπορούν να γίνουν τα μαθήματα στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης.